Ο Ούγκρο Υπουργό Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι είναι λάθο ότι η ειρήνη έχει γίνει κάτι σαν καταραμένη λέξη στη διεθνή πολιτική και πρόσθεσε ότι οδηγούμαστε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι μάχε μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία και οι σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κινδυνεύουν να κλιμακωθούν και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παγκόσμια ασφάλεια ανά πάσα στιγμή, τόνισε ο Υπουργό Εξωτερικών στην πρόσφατη ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφή του Μέλλοντο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Και για τα δύο σενάρια, το pronews.gr έχει προειδοποιήσει με εκτενή αρθρογραφία επί σειρά ετών και είναι το μόνο ελληνικό μέσο μαζική ενημέρωση το οποίο έχει προβλέψει τη δημιουργία δύο μπλοκ στον πλανήτη, όπου στο ένα θα κυριαρχούν η Ρωσία με την Κίνα και στο άλλο θα κυριαρχούν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Το ερώτημα τώρα είναι εάν τέτοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν και αν η παγκόσμια υπέρ τη ειρήνη πλειοψηφία μπορεί να διασφαλίσει ότι η λέξη ειρήνη δεν χρησιμοποιείται ω βρισιά στη διεθνή πολιτική, όπω τόνισε και ο Πέτερ Σιγιάρτο. Το διεθνέ πολιτικό σύστημα πρέπει να υποστεί μια θεμελιώδη αλλαγή για να επιληθούν τα τρέχοντα προβλήματα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν να παίξουν μεγάλο ρόλο σε αυτό, όπω υποστήριξε και ο ίδιο.